άνθρωπος είναι ελεύθερος. Ο Σωκράτης Μίχος βγαίνει από το ανακριτικό γραφείο λίγα λεπτά μετά την απολογία του. Είναι ο 63χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να έστερνε απειλητικά μηνύματα στην Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Κατερίνα Παπακώστα. Να δείξω στην κυρία Παπακώστα ότι μια εθνική καταστροφή πάντοτε φέρνει δικαστήρια. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη θέση του, χωρίς όμως να στέλνει μηνύματα. Μετά τον 63χρονο, ακόμα ένας άνδρας προσήχθη στην ασφάλεια ως ύποπτος για την αποστολή απειλητικών μηνυμάτων, αυτή τη φορά στο βουλευτή του ποταμιού Σπύρο Δανέλη, για τη στάση που διατηρεί στο θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών πάντως έχει ξεσηκώσει τους κατοίκους, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, που ετοιμάζονται για τη μεγάλη κάθοδο στο συλλαλητήριο της Κυριακής στο Σύνταγμα. Οι διοργανωτές ενημερώνουν καθημερινά τη σελίδα τους στα social media με νέα σποτάκια που καλούν τον κόσμο σε μαζική συμμετοχή, ενώ ανανεώνουν συνεχώς τη λίστα των λεωφορείων που θα ξεκινήσουν από διάφορες πόλεις της χώρας με προορισμό την Αθήνα. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, μέσω της διαδικτυακής καμπάνιας Respect the Truth, προτρέπει κυβέρνηση και βουλευτές να μην περάσουν τη συμφωνία. Μετά την επιστολή 22 Μητροπολιτών προς την κυβέρνηση και οι Αγιορείτες Μοναχοί ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο του Συντάγματος, ζητώντας μάλιστα από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε δημοψήφισμα. Ποιούμεν ιστά την έκκληση προς τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, έστω και κατά την εσχάτη στιγμή, να μην προχωρήσουν εις την κύρωση της συμφωνίας πρώτης διενεργίας δημοψηφίσματος. Την ίδια ώρα, η Παμακεδονική Συνομοσπονδία κατέθεσε μήνυση στον Άριο Πάγο κατά παντός υπευθύνου στην υπόθεση των Πρεσπών για διερεύνηση αδικημάτων, όπως εκείνα της δωροληψίας και του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Κατά τη συμφωνία των Πρεσπών τάσσονται 67 συνολικά δήμαρχοι της Κεντρικής, Δυτικής, Ανατολικής Μακεδονίας, αλλά και της Θράκης, ενώ μόνο 5 εξ αυτών δηλώνουν υπέρ ή κρατούν ουδέτερη στάση. Και πάμε τώρα στο Μίλτο Σακελάρη, γιατί Μίλτο, υπάρχουν πληροφορίες από την αστυνομία για τον αριθμό συνολικά των απειλητικών μηνυμάτων που έχουν σταλεί τις τελευταίες ημέρες σε βουλευτές. Αυτά φαίνεται πως έχουν ξεπεράσει τα 30, τουλάχιστον έως τώρα. Είναι αυτά τα οποία αξιολογούνται σύμφωνα με αξιωματικούς της ασφάλειας ως τα πιο σοβαρά και τα πιο απειλητικά. Φυσικά η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν μέσω των εταιριών κινητής τηλεφωνίας να διαπιστώσουν αν έχει παρέλθει ή όχι το αυτόφορο, για να προχωρήσουν ενδεχομένως σε νέες προσαγωγές και συλλήψεις. Τώρα, αναφορικά με το 40χρονο, ο οποίος έστελνε απειλητικά μηνύματα στο βουλευτή Σπύρο Δανέλη, εκείνος φαίνεται πως υποστήριξε πως έχει πουλήσει το κινητό του, ωστόσο αυτό πρέπει να το αποδείξει ενώπιον της δικαιοσύνης. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίλτο.